problema, que existe este problema y que por lo tanto hay que erradicarlo. No puede ser que... Ξεκινήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία του δικτύου το 2016. Προωθήσαμε αυτό το δίκτυο με την πρόθεση να έρθει επιτέλους ένα τέλος σε αυτή το εμπόριο. 41 με 50.000 γυναίκες κάθε χρόνο είναι θύματα του εμπορίου, του τράφικινγκ. Είναι γυναίκες που βρίσκονται ανάμεσά μας, στις πόλεις μας, στους δρόμους μας, στους δήμους μας και που είναι αόρατες. Και αν δεν τις κάνουμε ορατές, δεν υπάρχουν. Ό,τι δεν γίνεται ορατό, δεν υπάρχει. Αυτή είναι λοιπόν και η ιδέα πίσω από αυτό το δίκτυο. Να δώσουμε εικόνα, να φανεί, να γίνει φανερό το πρόβλημα. Δεν μπορεί στον 21ο αιώνα να έχουμε τη σκλαβιά άντε πόρτα, στην πόρτα του σπιτιού μας. Η ιδέα του πώς θα ξεκινούσε αυτό το δίκτυο ήταν η εξής. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα κείμενο το οποίο θα συζητούνταν, θα αποτελούσε τη βάση για μια συζήτηση σε όλους τους δήμους και από εκεί θα ξεκινούσε μια ευρύτερη συζήτηση για το θέμα του τράφικινγκ και πώς θα το καταπολεμήσουμε. Δεδομένου ότι οι δήμοι είναι οι μονάδες που βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες, είναι και οι μονάδες που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να μπορέσουν να δημιουργήσουν συνειδητοποίηση στους ανθρώπους για την ύπαρξη αυτού του προβλήματος και να εργαστούν από κοινού για να την εξαλείψουν. Διότι οι ρίζες αυτού του φαινομένου είναι πάρα πολύ βαθιές, είναι ριζωμένες βαθιά στην κοινωνία. Το εμπόριο γυναικών υπάρχει διότι υπάρχει πορνεία και υπάρχει πορνεία γιατί υπάρχει ζήτηση. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες που έχουν γίνει τόσο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο ως προς το εμπόριο είναι ότι το πρόβλημα είναι η ζήτηση. Από εκεί ξεκινάει σύμφωνα με τις έρευνες το θέμα. Και αν το πρόβλημα είναι η ζήτηση, αυτό λοιπόν που πρέπει να εξαλείψουμε είναι η ζήτηση. Αυτό λοιπόν που εμείς ονομάζουμε τον πουτανιάρη, έτσι τον λέμε, ελπουτέρο, ο άνθρωπος που πάει με ιερόδουλες. Έχουν γίνει λοιπόν μεγάλες μελέτες. Έγιναν μελέτες και στο Κογκρέσο της Ισπανίας και είδαμε μέσα από τις μελέτες ότι όταν υπάρχει πορνεία υπάρχει και εμπόριο. Αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Συνεπώς πρέπει να εξαλείψουμε το πρόβλημα. Και σαν σημείο αναφοράς λάβαμε το σκανδιναβικό μοντέλο, το σουηδικό μοντέλο για το οποίο μιλήσαμε πολύ τις προηγούμενες συνεδρίες. Αυτό λοιπόν που κάναμε είναι ότι δημιουργήσαμε ένα αρχικό κείμενο που ξεκινούσε περιγράφοντας την κατάσταση και λέγοντας ότι αν ρυθμιστεί η πορνεία ως μια εργασία, αυτό συνεπάγεται τα εξής. Δεν μπορεί να ρυθμιστεί ως εργασία γιατί για μας πρόκειται για ανδρική, για έμφυλη βία. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν βιασμό με πληρωμή. Δηλαδή ένας άνθρωπος μπαίνει και δημιουργείται μια σχέση ενός άντρα που πηγαίνει στα πορνεία και μια γυναίκα και εκεί δημιουργείται μια κατάσταση, ουσιαστικά μια κατάσταση βίας, διότι αυτό που θέλει ο άντρας είναι σεξ και αυτό που χρειάζεται η γυναίκα είναι χρήματα και όχι σεξ. Μέσα λοιπόν θεωρούσαμε από την πορνεία ουσιαστικά να μιμοποιούνται οι πατριαρχικές σχέσεις. Δηλαδή ένας άντρας που έχει χρήματα και θέλει σεξ και μια γυναίκα που είναι φτωχή και αφήνεται στα χέρια του βιαστή της και βιάζεται. Αυτό λοιπόν αν δούμε την δουλειά, την πορνεία σαν δουλειά, αυτό εξυπηρετεί την πατριαρχική κοινωνία. Οι γυναίκες είναι αντικείμενα σεξουαλικής ικανοποίησης των ανδρών και αυτό δεν αφορά μόνο τις γυναίκες που είναι στον δρόμο της πορνείας,
αλλά όλες τις γυναίκες και τα παιδιά. Δημιουργεί μια εικόνα ότι όλες οι γυναίκες είναι δυνάμει βιάσιμες, ότι μπορούν να βιαστούν. Όταν ενσωματώνεται η εικόνα της πόρνης ως μιας εργαζομένης στον καπιταλισμό, για μας αυτό αποτελεί μια εναλλακτική για όλες τις γυναίκες, όχι μόνο για τις φτωχές γυναίκες, και να μην βαφκαλιζόμαστε ότι είναι μόνο για τις φτωχές. Και αν σκεφτούμε ότι αυτή είναι μια εναλλακτική για όλες τις φτωχές γυναίκες, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποιο κίνητρο για να δούμε τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν αυτές τις γυναίκες σε αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν που σκεφτήκαμε είναι σε επίπεδο Δήμων και προσπαθώντας να έρθουμε πιο κοντά στους ανθρώπους, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όταν επιτρέπουμε τη σκλαβιά μέσα στους Δήμους μας. Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί από μικρό στο σχολείο να βρίσκεται δίπλα στην συμμαθήτριά του και να σκέφτεται ότι όταν μεγαλώσουμε και εγώ θα έχω λεφτά, θα μπορώ να την αγοράσω τη συμμαθήτριά μου, ή η συμμαθήτριά του που θα κάθεται δίπλα στο συμμαθητή της θα μπορεί να σκεφτεί ότι όταν εγώ μεγαλώσω, ο συμμαθητής μου, αν έχει χρήματα, θα μπορεί να με αγοράσει. Αυτά λοιπόν είναι ασύμβατα. Η εκπαίδευση επί ίσης όρης είναι ασύμβατη με την αποδοχή της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των γυναικών και των κοριτσιών. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα μοντέλο διαφορετικής κοινωνικοποίησης ανάμεσα σε ανθρώπους ίσους. Μια σχέση παιδιών, αγοριών και κοριτσιών επί ίσης όρης. Γι' αυτό για όλους αυτούς τους λόγους, για όλη αυτή την εισαγωγή που κάναμε στο κείμενό μας, για όλους αυτούς τους λόγους είμαστε υπέρ της κατάργησης, είμαστε αμπολισιονιστές, είμαστε υπέρ της κατάργησης, γιατί πρέπει να ξεριζώσουμε το πρόβλημα από τη ρίζα τους. Είναι ένα πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η γυναίκα δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο σεξουαλικής ικανοποίησης με κανέναν τρόπο και υπό καμία συνθήκη, ούτε δωρεάν, ούτε με αποζημίωση. Ουσιαστικά λοιπόν θέτουμε στο κέντρο των αναζητήσεων μας την ζήτηση, όπως σας είπα πριν, διότι όπως είπα και πριν, αν δεν υπάρχει ζήτηση, δεν υπάρχει αυτό το επάγγελμα, δεν υπάρχει εμπόριο, διότι δεν υπάρχει επιχείρηση χωρίς αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλουμε μια ίση κοινωνία ίσων, πρέπει να καταργήσουμε την ζήτηση. Γι' αυτό πρέπει να ποινικοποιήσουμε τόσο τον πελάτη όσο και τον μαστροπό. Για να αλλάξουμε το πεπρωμένο των ανδρών και των γυναικών που βρίσκονται στην πορνεία, πρέπει να δημιουργήσουμε και να εμπεδώσουμε ένα σύστημα δικαιοσύνης που προάγει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Πρέπει να διώξουμε τις μαφίες και να μην τις αφήσουμε να εγκατασταθούν. Πρέπει να μετουσιώσουμε και να αλλάξουμε την προοπτική και την νοοτροπία των αρσενικών, και αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό γίνεται μέσα από την εκπαίδευση επί ίσης όρης. Πρέπει να σπάσουμε, να διαλύσουμε, να πατήσουμε την ιδέα που θέλει την εικόνα να είναι την γυναίκα, συγγνώμη, να είναι ένα αντικείμενο σεξουαλικής ικανοποίησης. Διότι τα δικαιώματα των γυναικών σε μια τέτοια κατάσταση, τα δικαιώματα των γυναικών γίνονται δικαιώματα δεύτερης κατηγορίας. Οι γυναίκες μοιάζουν σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς πορνεία, όπως φανταζόμαστε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, χωρίς βασανιστήρια, χωρίς apartheid, χωρίς ακροτηριασμό γεννητικών οργάνων. Γιατί λοιπόν να μην μπορούμε να φανταστούμε και έναν κόσμο χωρίς πορνεία? Αυτό λοιπόν είναι συνεκτικό, είναι σε απόλυτη συνοχή με το σύμφωνο, με αυτό το κείμενο που φτιάξαμε, και μέσα από αυτό το κείμενο φτιάξαμε
φτάσαμε σε κάποιες συμφωνίες. Η πρώτη συμφωνία είναι ότι τα διάφορα, οι διάφοροι δήμοι θα, για να είναι μέλη του δικτύου, θα πρέπει να προωθούν μέσα από στρατηγικές και μέσα από εκστρατείες, θα πρέπει να προωθούν όλη αυτή την ισότητα. Επίσης θα πρέπει να πιέζουν τις περιφερειακές κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε να υπάρχει δίωξη της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος και των κυκλωμάτων του trafficking. Στην Ισπανία δεν γνωρίζω εδώ ποια είναι η νομοθεσία, αλλά στην Ισπανία υπάρχουν οι αυτόνομες κυβερνήσεις, υπάρχουν τα κοινοβούλια, τα τοπικά, και γι' αυτό είναι απαραίτητο όλες αυτές οι τοπικές κυβερνήσεις να πιέσουν και το Κογκρέσο, την κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν κοινές δράσεις με όλα τα επίπεδα εξουσίας για να ποινικοποιηθεί και να εξαλειφθεί η ζήτηση μέσα και από τη δίωξη των μαστροπών. Καμία δράση, και φυσικά βάση του κειμένου μας ήταν ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει ποτέ να είναι ποινικοποιημένες, διότι οι γυναίκες είναι θύματα της πατριαρχίας. Το μόνο που πρέπει να γίνει με αυτές τις γυναίκες είναι να τους δώσουμε τη δύναμη, να τις ενδυναμώσουμε για να αφομοιωθούν με άλλους τρόπους στην κοινωνία. Για τους άντρες πρέπει να υπάρχει όχι μόνο ποινικοποίηση, αλλά και μια επανεκπαίδευση, και να υπάρχει δουλειά με τους άντρες για να αλλάξουμε την νοοτροπία τους. Μία από τις προτάσεις οι οποίες εντάχθηκαν μέσα σε αυτό το κείμενο είναι να υπάρξει μία μετουσίωση των προστήμων για τους μαστροπούς και τους πελάτες για τη δημιουργία ενός ταμείου κοινωνικών υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε λοιπόν γυναίκα που ήταν στην πορνεία και θέλει να εγκαταλείψει την κατάσταση αυτή, θέλει να φύγει από αυτόν τον κόσμο, να γλιτώσει. Πρέπει επίσης να υπάρξει προληπτική δράση στα σχολικά κέντρα, στα πανεπιστήμια. Είναι πάρα πολύ σημαντική πτυχή αυτή της όλης προσπάθειας και του εγχειρήματος. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει και το θέμα να εγγυηθούμε ότι αυτές οι γυναίκες θα έχουν δουλειά και να υπάρχει μια ρύθμιση ως προς την εργασία. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά από δεσμεύσεις τις οποίες συνεπάγεται η προσχώρηση σε αυτό το δίκτυο πόλεων χωρίς trafficking. Θα σας δείξω εδώ κάποια πράγματα. Εμείς λοιπόν θα σας πω τώρα λίγα λόγια του πώς οργανωνόμαστε το δίκτυό μας. Για το δίκτυό μας υπάρχει μια κρατική συντονίστρια, υπάρχει ένας δήμος που συντονίζει. Κάθε χρόνο αλλάζει αυτός, είναι εκπεριτροπής αυτός ο Δήμος που συντονίζει όλο το δίκτυο, και φυσικά αυτός ο Δήμος είναι, δημιουργεί, δουλεύει από κοινού με το δίκτυο γυναικών για την πάταξη του trafficking. Και αυτό γίνεται σε επίπεδο εθνικό, αλλά και σε επίπεδο περιφερειακό και τοπικό. Δημιουργούνται λοιπόν συνελεύσεις δημοτικές ή διάφορες δημοτικές συνελεύσεις που μεταφέρονται σε περιφερειακό επίπεδο, και εκεί οργανώνονται δράσεις που δίνουν σώμα και υπόσταση σε αυτό το δίκτυο. Και αυτό το κάνουμε την ίδια μέρα πάντα, στις 8 Μαρτίου που είναι η μέρα των γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου που είναι η μέρα κατά της πατριαρχίας, στις 23 Απριλίου που είναι ενάντια στο trafficking, και στις 4 Απριλίου τη μέρα δηλαδή κατά της παιδικής πορνείας. Αυτές τις μέρες γίνονται δράσεις από κοινού σε όλους τους δήμους, και έτσι δεσμεύονται όλοι οι δήμοι να κάνουν εκστρατείες εκτός από αυτά που κάνουμε από κοινού, να κάνουν και καμπάνιες διαφορετικές ο κάθε δήμος στην περιοχή του. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προωθήσουμε κάποιες λαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες σε διαφορετικές αυτόνομες κοινότητες και σε διαφορετικά επίπεδα περιφερειακής και τοπικής διακυβέρνησης, ούτως ώστε να μπορούμε να δώσουμε τις δυνατότητες να συνειδητοποιηθεί ο κόσμος σε σχέση με το θέμα, αλλά επίσης επειδή θεωρούμε το θέμα της πορνείας εγκάρσιο, θεωρούμε ότι η αριστερά πρέπει να στηρίζει αυτή τη μάχη σύσσωμη
διότι επειδή είναι ένα πρόβλημα εγκάρσιο, παρισφέρει σε όλα τα κόμματα της αριστεράς και της δεξιάς. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργούμε έναν συνασπισμό ή συμμαχίες με όλο το φάσμα των πολιτικών κομμάτων στην Ισπανία, τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε. Αυτά εδώ λοιπόν είναι η σελίδα μας στο ίντερνετ. Εδώ μπορείτε να βρείτε το κείμενο μέσα από το οποίο προσχωρούν οι διάφοροι δήμοι, οι διάφοροι δήμοι που υπάρχουν στο δίκτυο. Επίσης αναπτύσσουμε ένα προσχέδιο νόμου, μια πρόταση νόμου που θέλουμε να καταθέσουμε στο Κογκρέσο της Ισπανίας. Εμείς ως κίνημα γυναικών προτείνουμε στα κόμματα, προτείνουμε διάφορα νομοθετικά εγχειρήματα στα κόμματα και αυτά και παλεύουμε ούτως ώστε τα κόμματα να τα υιοθετήσουν και δουλεύουμε σε όλα τα επίπεδα. Το κοινοβούλιο της Ναβάρα, που είναι ένα αυτόνομο κοινοβούλιο, καταφέραμε το νόμο για την πατριαρχία και για την αρσενική βία, καταφέραμε να ενσωματώσουν στο νόμο, σε αυτόν τον νόμο, στο κοινοβούλιο της Ναβάρα, την πορνεία ως αρσενική βία. Είναι ο Δήμος της Ναβάρα είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος του δικτύου, αλλά συμμετέχουν και άλλες και άλλοι μεγάλοι όμιλοι δήμων, όπως ο Όμιλος Δήμων της Βαρκελόνης, στον οποίο συμμετέχουν 300 δήμοι. Η ιδέα λοιπόν τούτων λεχθέντων, και αυτό είναι που προτείναμε και έχουμε και τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, είναι να δημιουργηθεί ένα τέτοιο δίκτυο πόλεων ελεύθερων από το τράφικινγκ σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό δημιουργήσαμε μια πρώτη εκδήλωση στην Κόρντομπα, ούτως ώστε να δώσουμε μια όθηση σε αυτό το πανευρωπαϊκό δίκτυο.